Mais moi, tu as choisi où ta cabane? Dans les bois, juste derrière. Η χρονιά κλείνει με ταινίες αφιερωμένες στα παιδιά ή τη χαμένη παιδικότητα των γονιών τους. I prefer to think of my diary as a girl. A best friend. Her name will be Kitty. Kitty. Μια τόσο ατσούμπαλη καλλιτεχνικά χρονιά κλείνει δυναμικά και στοργικά. Η απρόσμενη, μη ικανοποιητική βάση αρχικών προβλέψεων πορεία του νέου Matrix και του Σμύρνη μου αγαπημένη αφήνει τους δεσμευμένους να συνεχίσουν να παίζουν τις συγκεκριμένες ταινίες αιθουσάρχες σε μούδιασμα. Οι ελάχιστα τολμηροί, ίσως και αντισυμβατικοί που επιλέγουν να κλείσουν τη χρονιά με μία από τις δύο νέες ταινίες που κυκλοφορούν από σήμερα, σίγουρα προσφέρουν στο κοινό τους δύο επιλογές τολμηρές, με δυναμισμό και πρόθεση να εισχωρήσουν στον παιδικό ψυχισμό και το όνειρο, τη διαφορετική αφήγηση στα προφανή. Πέρα και πάνω απ' όλα, να επιτρέψουν στις χαμένες ψυχές των μεγάλων να ξαναβρουν το δρόμο τους. Πώς να αποτυπώσεις τον παιδικό ψυχισμό μετά από την απώλεια ή τις αλλαγές που αυτός επιφέρει σε ένα μεγαλύτερο μέλος της οικογένειας και αυτό να μην έχει δράμα, υπερβολή ή φαντασία. Η Σελίν Σιαμά επιλέγει τον ρεαλισμό για μια ιστορία που στα χέρια οποιασδήποτε άλλη σκηνοθέτη ενδέχεται να κινδύνευε. Μπαίνει στο μυαλό της μικρής Νέλη, εκεί που ο ευσεβής πόθος συναντάει την ανάμνηση όπως τη φαντάζεται η αθώα ψυχούλα της και μέσα από τα δικά της μάτια που ενδέχεται να θεωρούν το όνειρο προέκταση της καθημερινότητας παρατηρεί ένα ταξίδι σε καταγραφή μελλοντικών αναμνήσεων που μόνο μέσω ύπνωσης θα βίωνε ένας μεγαλύτερος. Επιστρέφοντας στο σπίτι που μεγάλωσε η μητέρα της θα συναντήσει μια παιδική μορφή της μητέρας της και μια ενήλικη μορφή της γιαγιάς της που πριν λίγο καιρό είχε φύγει από τη ζωή. Η απόλυτη ομορφιά, αφοπλιστικά συγκινητικό, βιωματική εμπειρία, μόνο για τολμηρούς θεατές. Αυτή είναι η μικρή μαμά. Αν η εύκολη ανάγνωση της παραπάνω ιστορίας παραπέμπει σε μια φανταστική φύλη που προκύπτει από το κοντινό παρελθόν, η επόμενη ταινία σαφέστατα χρησιμοποιεί αυτό το αφηγηματικό εργαλείο σε ένα ταξίδι ψυχής. Πού κρύβεται αλήθεια η Άννα Φρανκ? Η γαλλοβελγική ταινία του Άρη Φόλμαν χρησιμοποιεί το γνωστό ημερολόγιο ως μέσο αφήγησης των σκοτεινών σελίδων της ιστορίας, συνδέοντάς τες με το σήμερα. Η φανταστική φίλη της Άννα Φρανκ προσπαθεί όχι απλά να βρει το κορίτσι που την επινόησε, αλλά και να κατανοήσει τα πού, τι και γιατί που εμφανίζονται πίσω από τις λέξεις. Το ημερολόγιο, που στην πραγματικότητα εμείς γνωρίζουμε μόνο τη λογοκριμένη έκδοσή του, θα αφαιρεθεί από το χώρο φύλαξής του και θα γίνει το όχημα μεταβίβασης της Κίτη από εποχή σε εποχή. Με τον εγκλισμό σε πρώτο πλάνο, η φιλία δύο κοριτσιών που σε κάθε εποχή θα είχαν κάτι σαρωτικό να αφηγηθεί η μία στην άλλη, γίνεται ένα εργαλείο ανάλυσης της σύγχρονης ιστορίας, του ναζισμού και της κατευθυνόμενης επανάληψης στα ίδια λάθη. Αν και ακούγεται σοβαρό και άκρος σκοτεινό για παιδιά, πρόκειται για μια πολύ μελετημένη ταινία, ειδικά φτιαγμένη για τη νέα γενιά. What do you see, Peter? I see the Allied forces. Με τον Spider-Man να συνεχίζει να κατακτά τις κορυφές των κτηρίων και το box office, αυτή η χρονιά μούδιασμα για τον κινηματογράφο κλείνει με το πιο sad happy ending. Δύο ταινίες όλο καρδιά και κρυμμένη ελπίδα για τους θεατές, αλλά και τους δημιουργούς πίσω από αυτές.